Λαμβάνοντας δε υπόψη τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης αλλά και τις ανάγκες της καθημερινότητας, ο Δήμος Ιωαννινών διαδραματίζει τον κεντρικό υποστηρικτικό ρόλο, τον ρόλο συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος. Έχουμε στο μυαλό μας, ζητάμε, στοχεύουμε σε μια ανοιχτή, ανεκτική, συμπεριληπτική κοινωνία και νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Το πρόγραμμα EPIC είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία των φορέων και των δήμων που το υλοποιούν. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την ένταξη των προσφύγων και είναι επίσης σημαντική πρωτοβουλία για τις τοπικές κοινωνίες. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που διώκονται, φέρνουν μαζί τους εκτός από το τραύμα της δίωξης, τα προσόντα τους, τις ιδέες τους, την όρεξή τους για ζωή. Οι τοπικές κοινωνίες που τους φιλοξενούν έχουν να κερδίσουν από την αποτελεσματική ένταξη των προσφύγων και μαζί να βελτιώσουν και να προωθήσουν όχι μόνο την αρμονική συμβίωση, αλλά και την επίτευξη των στόχων κάθε φορά για τις τοπικές κοινωνίες. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ιδρύθηκε το 1951. Ο ΔΟΜ Ελλάδος, ως ιδρυτικό μέλος του ΔΟΜ, έχει μια μακρά συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών, στοχεύοντας το να βοηθήσει και να υποστηρίξει τη διαχείριση της μετανάστευσης στη χώρα. Οι εκπρόσωποι του ΔΟΜ συμμετέχουν σε όλους τους συντονιστικούς μηχανισμούς με επικεφαλή στο Δήμο, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ένταξη, ειδικά μέσω του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Ο Δήμος Ιωαννινών στην προσπάθειά του για ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης και συμπερίληψης των προσφύγων και μεταναστών συγκρότησε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων τον Αύγουστο του 2020. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων περιλαμβάνεται και υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και εν γέννη για την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν. Η ΆΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1992 με στόχο την υποστήριξη των παιδιών, των νέων και ομάδων που μειονεκτούν κοινωνικά και βρίσκονται σε περιθώριο και αποκλεισμό και έχει ως στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Και τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου, με την υποστήριξη που έχει στα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης σε ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Ο Δήμος Ιωαννινών έχει αναπτύξει πολυεπίπεδες δράσεις για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στην περιοχή, ακολουθώντας μια ολιστική θεώρηση για την αντιμετώπιση της ομαλής συμπερίληψης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Μέσω του Διαπολιτισμικού Κέντρου Ένταξης Ακαδημία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Open Society Foundation, κατάφερε να διασφαλίσει την ένταξή τους στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, όπως τον ξενώνα θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, το πνοτήριο αστέγων, το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο, καθώς επίσης και να συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι σημαντικές για την ένταξή τους.